Σ' αναγνωρίζουν, ναι, ξέρουν ποια είσαι. Δεν γνωρίζουν το όνομά μου, γι' αυτό με φωνάζουν Πόλη αυτή τη στιγμή, πιο πριν Φρόσο από το Σύρια, διάφορα τέτοια. Εσένα πότε να σε μάθουν, να, τώρα ευκαιρία σου. Ποια είσαι, πώς λέγεσαι. Είσαι ή και λέγεσαι. Σοφία Καλημκερίδου, ηθοποιός. Πόντια, αν υποθέσω. Πόντια τελείως. Ναι. Από Καλαμαριά. Ναι. Ναι. Εντάξει, αυτό ίδια μέρος είμαστε. Ναι, και πρέπει να σου πω ότι χαίρομαι που βλέπω τη Διαπρέπεις και τιμάς την πόλη και τη συνοικία συγκεκριμένα. Μάλιστα. Ωραία, ευχαριστώ πολύ. Μέρος του Δήμου μας. Εσύ ήσουν εθνικό, κρατικό Θεσσαλονίκη, ναι. Θέατρο τέχνης. Ήμουνα 9 χρόνια εδώ. Τελείωσα από τη σχολή του κρατικού, ναι. Τη δραματική σχολή του κρατικού και μετά έμεινα ένα χρόνο στη Θεσσαλονίκη και μετά ήρθα εδώ. Έμεινα 9 χρόνια, δούλεψα αρκετά καλά, κανένα παράπονο δεν έχω, πέρασα πολύ καλά. Στη δουλειά. Μου έλειπαν οι δικοί μου όμως. Δεν περνούσα πολύ καλά και αποφάσισα να φύγω. Και όταν αποφάσισα να φύγω, συνέβησαν όλα τα καλά που ήθελα. Δηλαδή, βρήκα το αγόρι μου, παντρεύτηκα, έκανα ένα τέλειο μωράκι και ζω πολύ καλά. Στη Θεσσαλονίκη όμως. Στη Θεσσαλονίκη, ναι. Μια κοπέλα που έχει τη δικιά σου εμφάνιση, είναι υποχρεωμένη να κάνει συγκεκριμένα πράγματα. Ναι, όπως και μια κοπέλα με την τελείως αδιαφορετική εμφάνιση. Ναι, δυστυχώς. Δυστυχώς ή ευτυχώς η εμφάνιση περιορίζει. Έτσι είναι. Εσύ προσπάθησες να αλλάξεις την εμφάνισή σου, μπήκες ποτέ σε αυτό το τρυπάκι? Πάρα πολλές φορές έχω κάνει δίαιτες, όλες απέτυχαν παιδαγωγός και πρέπει να σου πω ότι λόγω αυτών πάχυνα και περισσότερο. Δηλαδή τι έκανες? Αδιάφορο, ό,τι κυκλοφορούσε σε περιοδικό το έκανα. Ήσουν πάντα έτσι κοριτσάκι? Ήμουν πάντα παχουλή, ναι. Ναι. Πάντα, ναι. Από μικρή αυτό σε ενοχλούσε, λες στο σχολείο και αυτά έχεις? Ναι, βέβαια, τα παιδιά είναι, τα λένε όλα. Ναι. Χοντρή. Εντάξει, και καλά είναι. Εσύ πότε έκανες, πώς να σου πω, έκανες ειρήνη με τον εαυτό σου? Δεν νομίζω ότι είχα ποτέ ιδιαίτερο πρόβλημα. Ναι, αλλά μου λες ότι προσπαθούσες. Ναι, προσπαθούσα. Α, λοιπόν, θα σου πω γιατί προσπαθούσα. Αυτό που που με έκανε να προσπαθώ τόσο πολύ ήταν σε σχέση με τους άντρες. Mm. Για το ερωτικό κομμάτι της ζωής. Ναι. Αν και, τέλος πάντων, ας μην μιλήσω λεπτομέρειες. Να μπούμε, κάτσε, περίμενα, να μπούμε. Οι λεπτομέρειες είναι το ενδιαφέρον. Λεπτομέρειες, ναι, τι να σου πω. Ναι, ήθελα απλώς να πω ότι αν και δεν έμεινα χωρίς σχέση ή χωρίς φλερτ ή χωρίς... γιατί τα γούστα γενικά υπάρχουν και υπάρχει ποικιλία. Αυτό το κομμάτι με έκανε συνέχεια να λέω ότι όχι, να κάνει μια δίαιτα, κάνει μια προσπάθεια ακόμα και αυτό και αυτό. Έχανες κιλά όμως με αυτές τις δίαιτες. Έχανα κιλά, ναι, και μετά έβαζα αυτά που έχασα στην 3-4. Τώρα, ναι. Αν τα προσθέσεις ναι, με το πόσες φορές έχω κάνει δίαιτα, Τι ήταν το πιο ακραίο που έκανες? Το πιο ακραίο. Το πιο ακραίο. Το πιο τρελό, το πιο... Λες, τι πώς είναι αυτή η βλακεία? Τρελό, κοίτα, όλες αυτές τις δίαιτες θεωρώ ότι είναι βλακείες. Αλλά η πιο ακραία ήταν τώρα βέβαια... κάτι του αστροναύτη και κάτι πολύ περιοριστικά. Τι είναι το αστροναύτη? Το αστροναύτη δεν την ξέρει. Τη NASA. Την κάνω στου αστροναύτε. Καλά, ναι, εντάξει, σιγά. Μην την κάνουν οι αστροναύτε. Και επειδή εγώ ήμουν έτοιμη να απογειωθώ, γι' αυτό. Και έτσι λοιπόν αποφασίζει να κάνει διάφορε δίαιτε, κυρίω για το ερωτικό κομμάτι. Αλλά στη δουλειά αυτό πόσο σε περιόριζε? Καθόλου. Δηλαδή. Καθόλου. Βασικά, ίσα με βοήθησε. Γιατί λέγαμε αυτό που είπαμε και προηγούμενα, ότι είναι πολύ συγκεκριμένα πράγματα τα οποία κάνεις λόγω της εμφάνισης. Εμένα αυτά μου πήγαινε και στο χαρακτήρα μου και, και στον τρόπο που παίζω και γενικά τα γούστρα περισσότερο. Δηλαδή, εντάξει, και από τη σχολή που ήμουνα, τις όμορφες του τμήματος, έλεγα πω, καημένες μου, μια ζωή θα παίζει αυτά. Αστειευόμουν βέβαια. Ναι. Εντάξει. Και γελούσαν μαζί μου βέβαια. τα έβρισκα ξενέρωτα, ότι πω, ότι πια την ερωτευμένη, την όμορφη, καλά παίξεις το. Εσύ τι ρόλους έκανες δηλαδή? Στη σχολή. Ναι. Τις κουτσομπόλες, τις προξενήτρες, τις υπηρέτριες. Υπηρέτριες είναι... Υπηρέτρια στα δράκια, ναι. Αυτά. Και δεν μου λες και μετά παντρεύεσαι, πώς παντρεύεσαι? Γιατί παντρεύεσαι? Γιατί παντρεύεσαι? Ο άντρας μου είναι ο Θανάσης Δυσλής, είναι και αυτός ηθοποιός, με τον οποίο, ο οποίος είναι και αυτός από Καλαμαριά, από Θεσσαλονίκη και γνωριζόμαστε 16 χρόνια, 17.
Είχαμε γνωριστεί στην ερασιτεχνική ομάδα που ήμασταν στην Καλαμαριά. Μετά πέρασα στη σχολή, έφυγα στην Αθήνα, χαθήκαμε. Ναι, μεν ήμασταν ακόμα φίλοι. Και μετά ξαναβρεθήκαμε. Και προφανώς ήταν η ιδανική στιγμή και για τους δύο. Και παντρευτήκαμε. Και δεν μου λες, πώς γίνεται η φιλία έρωτας? Πώς γίνεται η φιλία έρωτας? Κοίτα, πρέπει να σου πω ότι και παλιότερα υπήρχε κάτι ερωτικό. Μετά ήρθε η φιλία και μετά ξανά ήρθε ο έρωτας. Έτσι, ένα αλλάξ το πήγαμε. Τώρα πάλι στη φιλία μάλλον θα μπούμε, γιατί η ζωή ξέρεις. Ο γάμος σκοτώνει τον έρωτα και τέτοια.